τρία φαγητά που πρέπει να πάρεις αυτήν εδώ ακριβώς τη στιγμή και να τα πετάξεις στα σκουπίδια για να αρχίσεις να χάνεις λίπος, να φεύγει λίπος από την κοιλιά. Φαγητό νούμερο 1, η κομπόστα. Ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια είναι ότι είναι τίγκα στη ζάχαρη, είναι επεξεργασμένη τροφή. Μη μου λέτε ροδάκια να φρούτα μαλακίες. Είναι επεξεργασμένη τροφή τίγκα στη ζάχαρη και είναι 70 θερμίδες ανά 100 γραμμάρια, αλλά τα 100 γραμμάρια είναι τόσα. Εντάξει. Οπότε, τι κάνεις, το πετάς στα σκουπίδια. Δεν το τρως αυτό το πράγμα, δεν το αγγίζεις, μην το βλέπεις καν, μην το κοιτάς καν. Δεν τρώμε κομπόστες, δεν τρώμε αποξηραμένα φρούτα, δεν τρώμε γλυκά του κουταλιού. Γράφουν οι έξυπνοι στα σχόλια, λέει δεν υπάρχουν φαγητά που παχαίνουν, δεν υπάρχουν φαγητά που. Φυσικά και υπάρχουν φαγητά που παχαίνουν και που αδυνατίζουν. Φαγητά που είναι τίγκα στις θερμίδες, τίγκα στη ζάχαρη, όχι απλά σε παχαίνουν. Σε παχαίνουν, σε κάνουν να νιώθεις χάλια, σου καταστρέφουν αυτό που έχεις μέσα, το πολύ όμορφο, τη βιολογική μηχανή, την ανθρώπινη, και σε παχαίνει και σε σκοτώνει. Ναι, μια χαρά υπάρχουν αυτά τα φαγητά. Και ένα από αυτά είναι η κομπόστα. Πάμε στο επόμενο φαγητό που σε παχαίνει και πρέπει να το παίξεις αυτήν εδώ ακριβώς τη στιγμή στα σκουπίδια, οι μπριζόλες Wagyu Α5. Στο γυμναστήριο με έχει πιάσει ένας, μου λέει σαρό, μου λέει κάνω διαλυματική, τρώω ένα γεύμα, λέω εγώ την ημέρα, αλλά λέει κάθε φορά που τρώω, τρώω 5 μπριζόλες. Του λέω τι 5, είσαι καλά, πας με τα καλά. Ναι, λέει γιατί όταν πάω στο εστιατόριο μου φαίνεται η μπριζόλα είναι τόση. Τι μπριζόλα είναι αυτή, Wagyu Α5. Τι με νοιάζει εμένα που είναι Α5, Β, Κ, Λάμδα, Χ, Ψ, 10. Δεν με νοιάζει καθόλου. Είναι μπριζόλα. Οι Wagyu οι συγκεκριμένες είναι περίπου 50% λίπος. Και, λέει, και του λέω τι κάνεις, λέει δεν χορταίνω με ένα πράγμα τόσο και πάω και παραγγέλνω άλλες 4. Ρε πάτε καλά, τον κοίταζα έτσι, τον κοίταζα έτσι. Με το που κατάλαβε τη μαλακία που είπε, έφυγε μόνος του. Οπότε, μπριζόλες Wagyu Α5, σκουπίδια. Για τον απλούστατο λόγο ότι είναι τίγκα στις θερμίδες, το μισό είναι λίπος, οκ. Okay. Πολύ καλύτερα είναι να φας ταλιάτα, έτσι λέγεται ταλιάτα, ή το κλασικό, το ωραίο, το φιλόδοξο, το πατροπαρόδο, το φιλετάκι κοτόπουλο. Τώρα, εάν θες να δεις ακριβώς τι να φας, πρέπει να πατήσεις το link κάτω στην περιγραφή για να δεις βήμα-βήμα τη διαδικασία και τι μπορείς να φας και τι δεν μπορείς να φας για δικό σου καλό. Κάνε κάτι σήμερα από το να βλέπεις βιντεάκια στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube. Πάμε στο τρίτο φαγητό το οποίο σε παχαίνει, το οποίο είναι φυσικός χυμός. Μα πώς γίνεται, απλά το στίβουμε το φυσικό χυμό, είναι αυτό επεξεργασμένη τροφή? Ναι, είναι ο ορισμός της επεξεργασμένης τροφής. Το στίβεις το φυσικό χυμό και τι μένει? Μένει η ζάχαρη, η οποία την παίρνεις εσύ και τι κάνεις, την πίνεις, την καταναλώνεις. Και τι θες να μου πεις, ότι αυτό τι κάνει, τι σου κάνει? Μα είναι φυσικός, λέει. Τότε φυσικά και θα σε παχύνει, θα παχύνεις με φυσικό τρόπο. Okay, δεν θα πάρεις κάποιο χάπι να παχύνεις, θα παχύνεις με φυσικό τρόπο. Άμα θες να παχύνεις και δεν θες να πάρεις χάπια, πιες φυσικούς χυμούς. Να παχύνεις με φυσικό τρόπο. Αλλιώς δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιες φυσικό χυμό. Ειδικά το πρωί, ειδικά το μεσημέρι. Γενικά δεν υπάρχει λόγος. Εντάξει. Δεν λέμε τώρα μια στις χίλιες να πας να φας brunch σαν cheat. Στην καθημερινή βάση δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ειδικά αν δυσκολεύεσαι να χάσεις κιλά. Εντάξει. Οπότε αυτά είναι τρία φαγητά που σε καταστρέφουν. Πες μου τι άλλο θέλεις να δεις κάτω στη σχολεία. Μέχρι την επόμενη φορά να προσέχεις.